Εδώ και πάλι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ζωντανά πάλι πάντα στον Αντένα. Έχω τις πέτρες στο χέρι μου και οι καλεσμένοι μας και όλοι οι φίλοι μας και εσείς παιδιά, έτσι. Όλοι είμαστε με τις πέτρες στο χέρι και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ. Γιούρι, the stage is yours! Ευχαριστώ. Okay. Εντάξει. Wait. Earlier on, πριν από λίγο, I asked you to find, σας είπα να βρείτε δύο μικρά like αντικείμενα σαν κι αυτό. Anything that you can hold, ό,τι μπορείτε να κρατήσετε με τις άκρες των δακτύλων σας. But preferably something natural, καλύτερα θα είναι like να είναι ένα φυσικό υλικό, crystal, όπως πέτρα, κρύσταλλο. But two spoons will also work. Αλλά και δύο κουτάλια μια χαρά θα δουλέψουν. Now, τώρα. Everybody try this with me now. Προσπαθήστε αυτό μαζί μου όλοι σας. Ακούστε. Hold the two stones, κρατήστε τις δύο πέτρες a short distance apart, σε μια απόσταση κάποιων εκατοστών. Maybe 3 or 4 centimeters apart. Τριών ή τεσσάρων εκατοστών. We call this the start position. Αυτή τη θέση θα την πούμε αρχική you θέση. See, there is no energy. Βλέπετε, δεν υπάρχει ενέργεια μεταξύ των δύο αντικειμένων σε αυτή την αρχική θέση. Now, here is what I want you to do. Ακούστε τώρα τι θέλω να κάνετε. Just press, πιέστε the two objects together, τα δύο αντικείμενα μεταξύ like τους, this, έτσι ακριβώς. Try to apply firm pressure, βάλτε μια σταθερή και you don't αρκετή need to strain δύναμη yourself, χωρίς να πιεστείτε ή να αγχωθείτε. Αλλά όταν οι άκρες των δακτύλων white, σας έχουν ασπρίσει, that's about the right pressure. Αυτή περίπου είναι η σωστή δύναμη, η σωστή πίεση. Ναι. Now stay in this position, μείνετε σε αυτή τη στάση. Keep pressing, συνεχίστε να πιέζετε. And focus on the objects. Αλλά και να συγκεντρώνεστε στα δύο αντικείμενα. And now, listen to me. Και τώρα ακούστε με. And look into my eyes. Και κοιτάξτε στα μάτια μου. There are positive energies. Υπάρχουν θετικές ενέργειες στο μυαλό μας. All the time. Πάντα. Keep holding. Παρακαλώ κρατήστε τα αντικείμενα just a little longer. Ακριβώς έτσι για λίγο ακόμα. And I promise this will amaze you. Και σας υπόσχομαι θα εκπλαγείτε. Don't do anything yet. Μην κάνετε τίποτα ακόμα. In a moment. Αλλά σε λίγο. When I count to three, μόλις μετρήσω μέχρι το 3, you will try to go back, θα προσπαθήσετε να πάτε to πίσω the start position, στην αρχική θέση. Keep pressing, συνεχίστε να πιέζετε. And when I say one, two, three, και όταν πω 1, 2, 3, most of you will feel, οι περισσότεροι από εσάς θα αισθανθούν of attraction, τη δύναμη της έλξης. Some of you, κάποιοι από εσάς, might not be even able, ίσως δεν θα μπορούν to detach the stone, ούτε καν να ξεκολλήσουν τις δύο πέτρες, τα δύο αντικείμενα, okay, are you το ένα ready? Από το άλλο. Είστε έτοιμοι? Wait, press. Περιμένετε, πιέζετε ακόμα. Go. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, δοκίμασες. Try. Look, look, look. Κοιτάξτε. You see? Βλέπετε. Can you feel the energy? Αισθάνεστε την ενέργεια. Give me the microphone. I need the δώσε microphone. Μου το μικρόφωνο. Χρειάζομαι το μικρόφωνο. Tell me Greek. What do you feel? Στα ελληνικά. Δεν μπορώ να το ανοίξω. What do you feel? Try to open it. Προσπαθείτε να το ανοίξετε. Θα αισθανθείτε την ενέργεια. Who cannot open their hands? Ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να ανοίξει τις δύο πέτρες? You cannot? Σηκώστε τα χέρια σας. What do you feel? What τι αισθάνεσαι? Energy. But try, you can't? Προσπάθησε, δεν μπορείς να ανοίξεις. Okay, you at home, εσείς στο σπίτι, don't be afraid, μη φοβάστε, because if this worked for you, αν δούλεψε αυτό για σας, να μας το you πείτε. Can phone in now. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο τώρα. Στείλτε ένα email. We want to hear your experience. Θέλουμε να μάθουμε τη δική σας εμπειρία. Now listen. Τώρα ακούστε, listen. Ακούστε. This demonstration, αυτή η επίδειξη, this demonstration teaches you, μας μαθαίνει to be more aware να of the natural
and positive energy, να αντιλαμβανόμαστε and καλύτερα τη θετική ενέργεια και τις δυνάμεις που έχουμε στο μυαλό μας. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Πόσοι από εσάς αισθάνθηκαν την ενέργεια? Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Και τι ακριβώς αισθανθήκατε? Ναι, did you feel something? Το άνοιγα ελάχιστα. Αισθανθήκατε κάτι? Πάλι στις μία πέτρα στην άλλη. And you? Εσείς? Με το που το άνοιξα, ήταν μαγνήτης. Μαγνήτης, yes. Και μετά σταμάτησε. Οκ, Χρήστος, ευχαριστώ. Χρήστος, ευχαριστώ. Ένα θερμό χαιρετισμό. Wait, wait, what about you? Εσύ, Χρήστο. Εμένα, ναι. Εμένα, ναι. Είναι ακόμα κολλημένες. Really, α? Αλήθεια, ε. Όχι, πραγματικά. Σε μια φάση ένιωσα κι εγώ αυτή την δύναμη. Στιγμία, βέβαια, για κάποια δευτερόλεπτα. Αλλά μετά με την υπερφυσική δύναμη που έχω, κατάφερα να τη ξεκολλήσω. Συγχαρητήρια, Γιούρη. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, συνδεθούμε τώρα με την Χρυσαυγία Τσιδάκου. Χρυσαυγία Τσιδάκου. Πού είναι η Χρυσαυγή? Να τη. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, ακούστε. Καλησπέρα, Χρήστο. Δεν πειράζει. Μ' ακούς με τώρα? Με τη δύναμη της σκέψης θα σε καταλάβω. Μ' ακούτε, τα καταφέραμε. Ακούμε. Συνδεθήκαμε, ακούτε, τέλεια. Να, κάτι την Χρυσαυγή. Παρακαλώ, Χρυσαυγή Τσιδάκου, και με φωνή. Πλήρη σύνδεση, τα καταφέραμε. Ζηλέψαμε, δεν είχαμε πέτρες και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε το πείραμα. Για πες μου εντυπώσεις, πώς ήταν? Από ό,τι είδα, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ. Σήμερα, όπως βλέπεις, τα λέμε από τα παλιά μου γνώριμα άλλη μέρη, mm-hmm. από το τηλεφωνικό κέντρο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για την όμορφη και ζεστή φιλοξενία το προηγούμενο Σάββατο. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πού πήγες? Πού πήγα, μη φιλοξένησες, στο πλατό. Α, στο πλατό λες, ναι, εντάξει, γιατί έτσι μου το είπες. Όχι, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αυτό είπα. Μην τα λέμε κιόλα. Ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά σήμερα και εγώ και οι συνεργατητές μου έχουμε πάρα πολύ δουλειά εδώ. Στο κέντρο επικοινωνίας περιμένουμε σχόλια και εντυπώσεις των τηλεθεατών από τα live. Πολύ και κυρίως για το πείραμα του Ούρη, ο οποίος με το δικό του μοναδικό τρόπο και απόψε μας εντυπωσίασε. Βλέπω, Χρυσαυγή, ότι το λες σωστά. Ούρη, όχι Γιούρη. Εγώ το λέω Γιούρη. Το σωστό είναι Ούρη, αλλά ναι, τον το έχουμε συνηθίσει Γιούρη. Είναι Ούρη, γιατί και εγώ ρώτησα και το έμαθα, γιατί είχα το σχετικό δίλημα. Ναι. Να θυμίσω λοιπόν ότι μας καλούν οι τηλεθεατές στο 2-10-66-35-851 και όσοι από αυτούς είναι φίλοι του διαδικτύου, στο yurigeller.papakiantenna.gr μας στέλνουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα. Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσω τη σύνδεση, θα ήθελα να ευχηθώ στους Mentalist καλή δύναμη και καλή επιτυχία, καθώς είμαστε ένα βήμα πριν τον τελικό και τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ για αυτούς. Καλή συνέχεια, πολύ σύντομα νέα από τους τηλεθεατές μας, τους περιμένουμε. Χρυσαυγή, πριν αφήσουμε αυτή τη σύνδεση, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς έρθει τελικά ο Παναθηναϊκός. Έμαθες? Δεν έχω μάθει ακόμα. Με τα Γιάννενα. Δεν έχω μάθει, έτσι έχω αφοσιωθεί σε εσάς. Σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Α, μάλιστα. Δεν είχες καμία πληροφορία δηλαδή από μέσα? Όχι. Στο αθλητικό ρεπορτάζ δεν έχω ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα.